Η παρέμβαση εισαγγελέα μετά από εντολή της Υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέο σε υπόθεση ομηρίας που κατήγγειλε κοσμήτωρα στη Σχολή Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών, Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης έχει ανάψει φωτιές στους φοιτητικούς συλλόγους. Η εξέλιξη της προανάκρισης φέρνει 8 φοιτητές ενώπιον των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χανίων για να απολογηθούν, με το φοιτητικό κόσμο να εκφράζει σήμερα τη διαμαρτυρία του με συγκέντρωση έξω από το αστυνομικό μέγαρο. Είναι οφθαλμοφανές και πρωτοφανές ότι διωκόμαστε, ας πούμε, και στοχοποιούμαστε λόγω της πολιτικής μας και συνδικαλιστικής μας ιδιότητας και ακριβώς επειδή συμμετέχουμε στις παραστάσεις διαμαρτυρίας των φοιτητικών συλλόγων μας, τους οποίους και τελικά εκπροσωπούμε. Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν πάρει αποφάσεις στήριξης που ζητάνε καμία δίωξη να μην ασκηθεί και με αυτό το σκεπτικό θα ζητήσουμε παράταση. Οι 8 φοιτητές αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες της διατάραξης δημόσιας περιουσίας και της αρπαγής, με την τελευταία μάλιστα να είναι κακουργηματικού χαρακτήρα. Είναι μια πολύ συγκεκριμένη δίωξη η οποία αφορά είτε προαγωγούς γυναικών, είτε ληστές τραπεζών, είτε γενικότερα άτομα τα οποία κρατούν ομήρους. Είναι μια δίωξη η οποία καμία σχέση δεν έχει με μια παράσταση διαμαρτυρίας όπως αυτή κάναμε εμείς. Όλα αυτά είναι πραγματικά πρωτόγνωρα και νομίζουμε ότι όλοι θα πρέπει να τοποθετηθούν και να πάρουν θέση και να σταθούν στο πλάι όλων των διωκόμενων φοιτητριών και φοιτητών, αλλά και ευρύτερα του φοιτητικού κινήματος. Μέλη φοιτητικών συλλόγων χαρακτηρίζουν την κατάσταση ως εξαιρετικά σοβαρή, δεδομένου ότι οι 8 που φέρονται ως εμπλεκόμενοι σε ένα περιστατικό που, όπως υποστηρίζουν, ουδέποτε συνέβη, κινδυνεύουν να παραπεμφθούν σε δίκη επειδή απλά συμμετείχαν σε κινητοποιήσεις. Βλέπουμε μία ακόμα φορά οι αγώνες των φοιτητών να ποινικοποιούνται και να υπάρχει μία προσπάθεια απονομοποίησης των αγώνων μας. Για προσπάθεια ποινικοποίησης και διαμόρφωσης κλίματος τρομοκράτησης των φοιτητών που αγωνίζονται, κάνουν λόγο οι φοιτητές, στο πλευρό των οποίων βρέθηκαν σήμερα εκπρόσωποι συνδικαλιστικών σωματείων αλλά και φοιτητές του ΕΛΜΕΠΑ. Όλο αυτό είναι κομμάτι του σχεδίου της κυβέρνησης που σκοπό έχει να σταματήσει και να τρομοκρατήσει τη διεκδίκηση των φοιτητικών συλλόγων. Σήμερα είναι και μια απάντηση της χανιώτης κοινωνίας ότι εναντιώνεται συνολικότερα σε μια αντιδημοκρατική εκτροπή που βλέπει να γίνεται καθημερινά στις ζωές της, στην εργασία της, στον δρόμο από τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση. Επί της ουσίας η κυβέρνηση τόσα χρόνια προσπαθεί να βάλει το λαό στο γύψο. Αυτή τη φορά στρέφεται ενάντια στο φοιτητικό κίνημα. Με πολύ αντιδημοκρατικές μεθόδους, ίδια υπουργός. Με αυτό το κατηγορητήριο που έχει κατασκευαστεί και έχει πιαστεί και ξεχυλωθεί από τα μαλλιά σε σχέση με τους 8 συνδικαλιστές, εκλεγμένους φοιτητές μας, λέμε ότι δεν μπορούμε να σταθούμε, να μην σταθούμε αλληλέγγυοι. Όλα άρχισαν τον περασμένο Οκτώβριο μετά από διαμαρτυρία για την πειθαρχική δίωξη ενός φοιτητή, ο οποίος είχε προβεί σε αφισοκόλληση με πολιτικά μηνύματα. Από την Κοσμητεία της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης καταγγέλθηκε ότι φοιτητές και εξωπανεπιστημιακοί επιχείρησαν να κρατήσουν όμηρο έναν κοσμήτορα.